아무래도 다시 보는 Christmas tree 기다렸던 나를 찾아온 건지 거리 곳곳을 많이 밝히고 난 오늘도 내일도 Christmas day Good morning, 부추냐 πάω το ταχυδρομείο να πάρω ένα δέμα. Γίνεται χαμός με τα δέματα αυτές τις μέρες, λογικό, γιορτές. Πακετάκι πήραμε, πάμε σπίτι. Για να δω. Κλασικά σας βάζω στο μπουκάλι παύλα τρίποδο. Λοιπόν, για να δούμε τι ήρθε. Χαμός με τα ταχυδρομεία. Ευτυχώς έχω πάρει όλα τα δώρα και τέλος πάντων, ό,τι θέλω να χαρίσω σε φίλους και κοντενούς και συγγενείς, τα έχω πάρει όλα από Νοέμβρη. Γιατί, παιδιά, το Δεκέμβρη πάντα γίνεται χαμός και με τις online παραγγελίες αργούν. Και άμα στείλεις κανένα δώρο αργή, γίνεται ένας πανικός. Οπότε το καλύτερο είναι να προνοείς και να τα πάρεις όλα από Νοέμβρη, ειδικά άμα είναι να κάνεις παραγγελίες. Εντάξει, τώρα, άμα είναι να πας σε φυσικά καταστήματα, μπορείς και πιο μετά. Δεν τίθεται εκεί θέμα, αν και πάλι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν δεν θες τον πολύ κόσμο και τον χαμό, πάλι καλύτερα να πας ακόμα και στα φυσικά καταστήματα από Νοέμβρη. Α, τι ωραία, τι ωραία. Δωράκια, δωράκια. Είναι πραγματάκια απολύ ωραίος. Σας έδωσα και εκπτωτικό κωδικό στο χθεσινό vlog μας. Σας τον υπενθυμίζω και εδώ, είναι φωτεινή 20. Θα σας το έχω κάτω στο κουτάκι πληροφοριών, δεν σας λέω λεπτομέρειες, ανοίξτε το κουτάκι για να δείτε μέχρι πότε και πόσο και τέτοια. Τώρα ας δούμε τι καλούδια έχει εδώ. Nice! Μ' αρέσει πολύ ο συνδυασμός πορτοκαλί μοβ. Γιώρεκ, εγκρινής. Έχουμε εδώ πέρα αυτά εδώ τα κολλεδάκια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Μ' αρέσει να κάνω και layer διαφορετικά σχέδια μεταξύ τους, οπότε θα τα αξιοποιήσω full. Δαχτυλιδάκια, μ' αρέσει που ταιριάζουν πολλά μεταξύ τους, π.χ. αυτό το κόκκινο με αυτό το κόκκινο, μπορώ να τα συνδυάσω πολύ ωραία και τα διαμαντάκια μεταξύ τους. Γιατί στις γάτες αρέσει τόσο πολύ να κάθονται σε μια νέα επιφάνεια. Και έχω εδώ και πολλά κρυκάκια. Αυτά που έχουν στρασάκια και μοβ στα γονίτσα κάτω. Στρασωτό, μικρές πέτρες και μια μεγάλη. Πολύγωνο με στρασάκια. Κρεμαστό ήλιος με χρωματιστά στρας και ασημένια. Ροζ στρασατό, αυτό που είναι κάπως ορθογώνιο. Και αυτά εδώ πέρα τα earcuffs. Θα φορέσω μερικά τώρα, έτσι για να παίξω. Θα συνδυάσω τους ήλιους σίγουρα που μου άρεσαν πολύ με το ροζ, γιατί έχει και χρώματα στα στρασάκια ο ήλιος, οπότε θα ταιριάξει με το ροζ. Και πίσω κάτι διακριτικό. Έτσι να το κάνω λίγο tone down. Τέλεια! Νομίζω ταιριάξανε πολύ ωραία μεταξύ τους. Και θα κάνω και κανένα layering εδώ. Για να δούμε. Βγάλω αυτό για να κάνω πιο λεπτεπίλεπτα. Την περλίτσα θα την αφήσω γιατί μου αρέσει να συνδυάζω μεταλλικά με πέρλα. Ο Γιώρεκ τι ήθελε. Έχεις φάει αγάπη μου. Done! Δεν τα έβαλα όλα. Εντάξει, για να μην είναι υπερβολή, αλλά νομίζω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι και έτσι και... Στα δαχτυλιδάκια έκανα αυτό το συνδυασμό για να μπούμε σε ένα γιορτινό πνεύμα, να έχει bling bling παντού. Και μιας και είπαμε για bling bling, θέλω να κολλήσω πάνω μου στρασάκι. Έτσι για να μπω στο mood, να είμαι πιο γιορτινή. Και επί τη ευκαιρία θα σας μιλήσω για τα στρασάκια, γιατί αυτό το καιρό που έχω κάνει τόσο πολλά στρασωτά make-up looks σε Instagram, TikTok κτλ, έχω κάθε μέρα inbox για το πώς βάζω τα στρασάκια. Λοιπόν, χρησιμοποιώ κόλλα για βλεφαρίδες, χρησιμοποιώ συγκεκριμένα την Duo. Δεν ξέρω αν όλες οι κόλλες είναι οι ίδιες και αν είναι όλες εξίσου καλές. Δεν έχω ιδέα, γιατί από τότε που πήρα την πρώτη μου κόλλα πήρα αυτήν και παίρνω πάντα αυτήν. Οπότε δεν ξέρω για άλλες. Γράφει κάπως έτσι. Και αυτό που κάνω είναι να διαλέξω τα στράς μου. Π.χ. θα παίξω, ξέρω εγώ, με τα ασημένια. Μαρκάρω πού θα τα βάλω με το πινολάκι. Π.χ. θα βάλω εδώ. Και συνήθως πάω και από την άλλη πλευρά και κάνω το ίδιο για να είναι συμμετρικά. Και μετά πιάνω το στρασάκι και το τοποθετώ εκεί που έβαλα την κόλλα. Τώρα, πώς το πιάνω? Το πιάνω με αυτό εδώ πέρα το εξάρτημα, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Είναι σαν μολύβι και απλά ακουμπάς πάνω στο στρας, τσακ, και το πιάνει. Είναι απίστευτο. Αλλιώς τα έπιανα ή με το χέρι, έγλυφα λίγο δάχτυλο, το ακουμπούσα, κολούσα και το έβαζα. Όπα τι είναι αυτό, υπενθύμηση για τα χάπια μου. Κάτσε να τα πάρω. Chronic illness check. Ναι, έχω τη μαγική ικανότητα να καταπίνω χάπια χωρίς νερό. Είναι κρυφό ταλέντο αυτό. Κρυφό ταλέντο. Πού ήμουνα? Α, αυτό. Δεν ξέρω πού το πουλάνε και πώς λέγεται, γιατί εγώ είχα πάρει από το Amazon ένα σετ
είχα πάρει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ποια ήταν, παίζανε αυτά τα δύο έτσι μαζί και είχε δώρο αυτό. Και έχει βολέψει πάρα πολύ. Αλλά γίνεται και χωρίς αυτό. Δηλαδή, με ένα τσιμπιδάκι φρυδιών μπορείς να πιάνεις τα στρας και να τα βάζεις. Απλά αυτό είναι πιο εύκολο. Τώρα, τα στρασάκια. Αυτά εδώ πέρα τα πακετάκια με τα πολλά. Τα έχω πάρει από Amazon. Αλλά έχει και σε ελληνικά καταστήματα. Αν ψάξετε στρας για νύχια. Ψάξτε δηλαδή στρασάκια για νύχια. Μπείτε εκεί Best Price, Scrooge και τέτοια. Και δείτε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να ψάξετε συγκεκριμένα για νύχια. Γιατί αυτά που είναι για νύχια έχουν flat τη μία πλευρά. Δηλαδή, ενώ είναι 3D. Η πέτρα, η μία πλευρά είναι εντελώς επίπεδη, οπότε βολεύει στο να κολλάει πάνω σου. Αυτό που κόλλησα πάνω μου είναι αυτοκολλητάκια τα οποία αυτά πρέπει να τα πήρα από το Jumbo, αλλά δεν κολλάνε καλά. Νομίζω είναι για χειροτεχνίες κανονικά, οπότε αν το κολλήσει στο δέρμα, κολλάει για λίγο, αλλά πέφτει. Οπότε αν θα θες να βγεις έξω και να κρατήσει, θα θέλει πάλι να βάλεις κόλλα. Είχα πατήσει στο eBay Rhinestones for Makeup. Rhinestones είναι τα στρασάκια. Και είχα βρει έτσι διάφορα και είχα πάρει κάτι πακετάκια. Βέβαια, ακόμη και αυτά που και καλά είναι έτοιμα αυτοκόλλητα, τσακ, δεν χρειάζονται κόλλα, δεν κρατάνε. Οπότε εγώ πάλι βάζω κόλλα. Οπότε εν τέλει αποφάσισα ότι δεν συμφέρει να πάρεις έτοιμα με αυτοκόλλητα. Καλύτερα να πάρεις μία κόλλα. Είχα πάρει από eBay και αυτά, τα οποία είχα γράψει σκέτο Rhinestones, ούτε για νύχια, ούτε για make-up, σκέτο rhinestones. Και αυτό που δεν βολεύει είναι ότι δεν είναι εντελώς επίπεδη μία πλευρά. Βλέπετε, εδώ είναι ωραίο και από εδώ και καλά το κολλάς, αλλά έχει λίγο καμπύλη. Οπότε δεν κολλάει πάρα πολύ καλά. Κολλάει, αλλά Οπότε γι' αυτό καλύτερα να ψάξετε συγκεκριμένα για νύχια, για να είναι σίγουρα επίπεδη μία πλευρά. Αυτά, ας πούμε. Επίσης τα πήρα από ελληνικό κατάστημα, δεν θυμάμαι ποιο, γιατί το πήρα μέσω Scrooge και είχα πατήσει στρασάκια σκέτο. Δεν είχα πατήσει για νύχια και έτσι, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχουν επίπεδη τη μία πλευρά, άρα δεν κολλάνε. Επίσης εγώ όταν τελειώνει η μέρα και έχω κάνει make-up με στρασάκια, δεν τα πετάω, έχω ξεχωριστά κουτάκια σκέτα. Δεν θυμάμαι από πού τα πήρα, είναι έτσι διαφανή. Και βάζω εδώ τα χρησιμοποιημένα. Δεν τα βάζω πίσω στο αρχικό τους κουτί για να μην ανακατευτούν με τα καινούρια, γιατί αυτά έχουν ακόμα κόλλες από την προηγούμενη φορά, γιατί εννοείται δεν τα καθαρίζω, βαριέμαι. Και τα ξανακολλάω μέχρι να ταυτίσουν, ρε παιδί μου, να θολώσουν, να μην είναι για τίποτα πια. Που νομίζω ότι αν τα βάλεις σε νερό με μισελέρ μέσα και ξεβαυτικό και τα καθαρίσεις, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ΑΕΗ. Δεν νομίζω ότι παθαίνουν κάτι. Βέβαια θέλει διαδικασία αυτό. Μέχρι τώρα δηλαδή εγώ έχω να αγοράσω καινούρια στράση, είχα πάρει αυτά έτσι όλα μαζί, πολλά, και έχω να αγοράσω 4 χρόνια σίγουρα. Τα χρησιμοποιώ, δε, φτάνουνε. Και νομίζω φτάνει. Εδώ δεν κόλλησε καλά. Είμαι πιο γιορτινή τώρα. Ένα κραγιονάκι θέλει. Θα βάλω ένα ενεργητικό γιατί τα χείλη μου ακόμα από το κρύωμα είναι τέρμα ξεραμένα. Όπως είμαι ακόμη κρυωμένη. Εννοείται έχω κάνει όλα τα τεστ και όλα καλά. Είναι αυτή η ίωση που κυκλοφορεί με το μπούκωμα. Μου γράψατε και πολύ ότι την έχετε. Τα μάζεψα. Κραγιονάκι. Όχι, το πήρα. Έχω βάλει ένα app που μου υπενθυμίζει να πάρω τα χάπια μου. Αν δεν πατήσω ότι τικ τα πήρα, ξέρεις, μου κάνει μία υπενθυμίση, δύο υπενθυμίσεις, τρεις υπενθυμίσεις. Και αν δεν πατήσω τικ ότι τα πήρα, αρχίζει και βαράει σε ένα γερμούς μετά από λίγο. Και καλά κάνει, για να μην τα ξεχνάω. Αν σας ενδιαφέρει, είναι το MediSafe, αλλά υπάρχουν διάφορα, άμα ψάξετε. Πώς πήγαμε από τα στρας στο app για τα χάπια, δεν ξέρω. Rocking around a Christmas tree and the Christmas party up. Έβαλα φουστίτσα για να είμαι έτσι festive. Σπίτι θα είμαστε, σπίτι θα ράξουμε, αλλά έτσι ξέρεις. Christmas! Επίσης ήρθε ένα PR πακέτο με ένα μπαλόνι. Δεν ξέρω αν το είδατε πριν στο background. Έτσι θα το ανοίξουμε, δεν το έχω ανοίξει. Έβαλα και κεράκι μελομακάρονα να μυρίσει όλο το σπίτι. Phantom. Phantom είναι νέο άρωμα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, Πάκο Ραμπάντιν. Μια χαρά ιδέες. Μου ήρθανε κοσμήματα, στολίστηκα. Μου ήρθε... Κολόνια, θα βάλω και κολόνια. Τι είναι αυτό? Τέλειο είναι! Ξέρεις τι μοιάζει? Έβλεπες Power Rangers παλιά? Power Rangers, δεν έβλεπα, όχι. Μοιάζει. Με ένα ρομποτάκι τον Αλφα, νομίζω. Μπορεί από εκεί να εμπνεύστηκα, δεν ξέρω. Πόσο άσχετη είσαι? Είμαι πολύ άσχετη. Είναι λίγο masculine άρωμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που είναι έτσι λίγο... Εκτός αν είναι για μένα. Λες, δεν είναι για σένα. Λυπάμαι. Οπωσδήποτε είναι για μένα. Λυπάμαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στολίδι. Τελειώνει και το αφήνει για διακοσμητικό. Ψεκάστηκε και ο Πάνος. Το άρεσε. Θα το αξιοποιήσουμε και οι δύο λοιπόν. Θες να ανταλλάξουμε δώρα ή είναι νωρίς? Πάμε, ναι. Πάμε, ναι. Πάμε. Μήπως να προχωρήσει λίγο η μέρα και μετά.
Γιατί τι σημασία έχει? Ξεκινήσει εσύ? Ναι. Έλα. Λοιπόν, θα αρχίσω με. Όχι με το φάγκο, θα αρχίσω με αυτό. Οκ. Okay. Επιτέλους, συγχάθηκα. Με παρακαλάει κάθε μέρα, μου λέει συγχάθηκα. Να τα ανοίξουμε σήμερα, να τα ρίξουμε σήμερα. Αλήθεια, συγχάθηκα. Φορτιστής. Μπαταρία. Ο φορτιστής είναι με σλάιντερ. Δηλαδή μπορείς να βάλεις μετά άλλα σλάιντερ για άλλου είδους μπαταρίες. Ο Γιώργης συνήθως άμα έχει αναμένο κερί το σβήνει. Α, τώρα δεν το σβήσε. Μπαταρία για το μόνιτορ. Ωραία, αφού άνοιξες τις μπαταρίες, άνοιξε και αυτό που θα αξιοποιήσει τις μπαταρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό να συμμαζέψω λίγο αυτά. Μα τι νοικοκύρης. Δεν πετάμε ποτέ κουτιά, ξέρετε. Ναι, όλη η αποθήκη είναι γεμάτη κουτιά από τέτοια, γκατζετάκια και τέτοια. Μέχρι να συμμαζέψει, ας εμπολαύσουμε το bling bling από τα στρας. Δες τι ωραία που τα τύλιξα, όπως τα τύλιξες κι εσύ. Δες χαρά. Κλαίω που το μυρίζεις. Αυτό θα βοηθήσει και στη δουλειά μας. Βεβαίως. Θα κάνει καλύτερα τα βίντεο. Να απολαμβάνουν τα κουτσούνια. Τι ωραία συσκευασία, ρε φίλε, από τι. Πω. Παναγία μου και Χριστέ μου. Μπορείς να εξηγήσεις τι θα κάνει αυτό για... Αλλά μην το εξηγήσεις πολύ με δύσκολο λεξιλόγιο. Εξήγησε το απλά, ρε παιδί μου, να το καταλάβει και κάποιος που δεν ξέρει, όπως εγώ. Θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο. You deserve it. Είναι monitor, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν monitor και μπορείς... Monitor είναι οθόνη, δηλαδή θα δείχνει τι γράφουμε στην κάμερα. Είναι monitor, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην κάμερα για να βλέπεις τι γράφεις και με τη συγκεκριμένη κάμερα που διαθέτει το κανάλι μπορείς να γράφεις ProRes RAW, δηλαδή να είναι πιο flat τα χρώματα και να τα φέρνεις εσύ όπως θέλεις. Άρα θα σε βοηθήσει στο να επεξεργάζεσαι καλύτερα την εικόνα για να τη φέρνεις εκεί που θέλεις, σε καλύτερη ποιότητα. Ναι. Αυτό. Ναι. Θα σας τα εξηγώ εγώ με πιο απλά λόγια, γιατί ο Πάνος όπως βλέπετε δεν μπορεί. Του λέω να το εξηγήσει με απλά λόγια, αρχίζει εκεί τα ProRes, ProPepo. Απλά πράγματα. Εσύ τι δώρο μας πήρες? Πω. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχεις μαντέψει τι είναι. Αυτό δεν ξέρω τι είναι και υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια έκπληξη. Επιτέλους! Θέλω να είναι κάτι. Όχι, δεν βρήκα αυτό που θέλεις. Αλήθεια, δεν το βρήκα. Ποιο θα ήθελα? Το Τζόελ. Όχι. Α, τα άλλα που μου είπες δεν υπάρχουν. Τι θέλω εδώ? Τι είναι? Το κρατάω να αποδά. Οκ. Δεν σ' άρεσε? Όχι, τέλειο είναι. Και νομίζω ότι είναι Ratchet & Clank. Αλλά είναι Crash Bandicoot. Θα το ανοίξω για όσους δεν μπορούν να βλέπουν να ανοίγουν Funko. Δεν ξέρω. Πάτε σε γιατρό. Κλαίω. Ρε, τι ωραίο! Και είναι πιο μεγάλο, ε! Δεν ξέρω. Είναι πιο μεγάλο. Ρε, τι ωραίο! Τι λεπτομέρεια! Wow! Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ μπαμπάτσικο, ρε! Πολύ όμορφο. Τέλειο είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα μου. Με γεια! Merry Christmas, everyone. Merry Christmas! Εδώ. Ναι. Μ' αρέσουν. Είναι, νομίζω, είναι σαν πιο premium από τα άλλα. Είναι special edition. Α, οκ. Τέλειο. Σειρά μου. Πάμε. Δώσ' το. Επαγγελματικό packaging. Ναι, αλλά θες να το βγάλεις μια φωτογραφία πριν το ανοίξεις? Επειδή είναι τόσο ωραίο. Από την άλλη μεριά να το βγάλεις. Γιατί? Από αυτή τη μεριά. Γιατί? Θες να το βγάλεις μια φωτογραφία? Βγάλω μια φωτογραφία. Είναι κάποιο συμβολισμό. Ρε παιδί μου, τελείωνε τώρα. Είδα ότι υπάρχει ένα hint. Ένα hint. Έλα, πάμε, δεν χρειάζεται να δεις τώρα. Μετά. Θα σου εξηγήσω μετά. Τι, μοιάζει με σακίδιο. Πάμε. Εντάξει, οκ, ναι. Οκ. Δεν το έβγαλα αυτό προφανώς. Γιατί δεν το έβγαλες? Έλα, τελείωνε. Γιατί βαριέσαι. Τι είναι? Είναι σαν πακέτο στο πακέτο. Δεν κοιτάω. Ωραία. Έχει χαρτιά πάνω. Έλα, γύρνα το την άλλη. Σκάτα. Είναι η Κέρτ τέτοιο. Εννοείται πως η χαρωτήση τη Δανάη. Ρε, την ήθελα πάρα πολύ αυτήν. OMG. Λοιπόν, την είχε η Κατερίνα σε πιο μικρή και την είχα καραζιλέψει. Και είχα δει ότι υπάρχει σε πιο μεγάλη και την ήθελα, αλλά την τσιγκουνευόμουν. OMG, ρε, τέλεια.
Λοιπόν, είναι αυτό το brand, το Kerb Kiger, Kiger, κάπως έτσι. Νομίζω είναι λονδρέζικο brand. Και έχει έτσι πολύ fun τσάντες. Hey, έχει και πολύ ωραίο packaging. Packaging λέω. Εσωτερικό. Τέλει χώρη. Oh my god, δεν την είχα δει από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο δώρο, μια τσάντα. Ωραίο. Αξιοποιήσιμο. Πόσο βαριέσαι. Πόσο βαριέσαι. Αφού τα δικά μου δώρα είναι καλύτερα. Βαρετά είναι τα δικά σου δώρα. Τα δικά μου δώρα είναι καλύτερα. Κάτσε να βγάλω αυτό. Και να τη δείξουμε φορεμένη. Α, αυτό το ρυθμίζει. Ναι, μπορείς να μην τη χαλάσεις για αρχή. Θα τη χαλάσω. Α, γιατί είναι έτσι. Πώς. Έχει διπλό λουρί. Ναι. Έχει διπλό λουρί για να μπορείς να τη βάλεις έτσι. My God. Ε. My God, fabulous. Και. Μπορείς να την κάνεις και έτσι. Α, την κάνεις έτσι και είναι ένα λουρί. Ναι, και είναι πιο μακριά, παιδί μου, την βάζεις έτσι. Είναι τέλεια! Και δεν είχα και μια χρωματιστή έτσι, ήταν λίγο... Το χρώμα μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ... λίγο kitsch, ρε παιδί μου, είναι πολύ funky. Το ωραίο το kitsch, όχι το κακό το kitsch. Έχει και διαμαντάκια εδώ. Οκ, τέλεια. Είναι τέλεια! Είναι τέλειο, τέλειο. με έχει φτιάξει. Πόσες τσάντες μου έχει πάρει, τρεις, όχι τώρα, τέσσερις. Τρεις. Μου έχει φτιάξει τη συλλογή. Λοιπόν, να σου πω ποιο είναι το hint μου. Ότι μπορεί να την τύλιξα τυχαία, αλλά μετά κατάλαβα ότι μοιάζει με τσάντα. Μόνος μου, δεν ξέρω. Και μετά λέω, πω, τι έχω κάνει τυχαία. Welcome, baby. Πόσο θα ταιριάζει με την ολόσωμή μου τη φόρμα, τη ματζέντα που έχω. Θα πακετάρω σήμερα ρούχα και θα πάρω σίγουρα αυτά τα δύο μαζί. Ζευγαράκι. Ήρθε η ώρα να τυλίξω το δώρο της Δανάης. Παιδιά, της πήρα Funko Pop Friends, της πήρα όλα όσα βρήκα. Δεν τα είχε όλα στο ίδιο μαγαζί. Δεν ήταν εύκολο να τα βρω όλα, αλήθεια. Είχα πάρει από ένα. Μετά ακυρώθηκαν, με πήραν γιατί είχε εξαντληθεί. Μετά έψαχνα σε ένα άλλο. Τα πήρα από σκόρπια μαγαζιά γύρω-γύρω, αλλά νομίζω ότι τα βρήκα όλα. Η Δανάη γενικά δεν είναι φαν των Funko Pops, δεν την τρελαίνει η φάση, αλλά είναι φαν οτιδήποτε Friends. Και σε κάποια συζήτηση είχε πει: Τέξ, δεν τρελαίνομαι, αλλά τα Friends, ας πούμε, θα μ' άρεσαν επειδή είναι Friends και έχω τρέλα με Friends. Αλλά γενικά δεν τρελαίνομαι, είχε πει αυτό. Οπότε λέω: Ας το ρισκάρω. Δεν ξέρω. Λογικά θα της αρέσει. Αλλά νομίζω ότι έχει πολλά friends, πραγματάκια και τέτοια, οπότε πιστεύω ότι θα της αρέσει. Θα το τυλίξω τώρα όλα μαζί. Θα έρθει λογικά από εδώ μετά ή θα πάω εγώ, θα δούμε. Γιατί εγώ αύριο φεύγω στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλω να τη δω σήμερα να την υποχαιρετήσω και να τη δω στο τράκι της. Και ας τυλίξουμε! Βασικά, ας βγάλω τα bubble wraps από εδώ. Είναι ο Chandler Λαγουδάκη. Και είναι και χνουδωτό αυτό. Η Rachel, αλλά τύπου στο prom, που είναι από τη βιντεοκασέτα από ό,τι θυμάμαι. Ο Gunther. Ο Ross, αχ πώς ήτανε. Δεν θυμάμαι τι ήτανε που είχε ντυθεί με την πατάτα. Μια φορά το έχω δει εγώ το Friends, δεν το έχω δει 500, σαν δεν άρεπε, ξέρει όλα. Φίβη. Αφού είναι υπερεκτιμημένο. Εδώ έχουμε τη Μόνικα με το cut suit, το οποίο δεν θυμάμαι καν από ποια σκηνή είναι, αλλά η Δανάη θα ξέρει. Η Phoebe smelly cut, αυτό το θυμάμαι. Και ο Joey, πάλι θυμάμαι από πότε είναι αυτό που είναι ντυμένος cowboys. Μου τους πάει που είναι συν ένα. Δηλαδή άμα ήταν 6, θα ήταν τέλειο κουτί, αλλά είναι ένα ακόμα. Συγγνώμη, Δανάη, προσπάθησα να το τυλίξω ωραία. Είναι λίγο σαν... πώς λέγεται? Polly Pocket House. Polly Pocket House. Δεν θα μπορούσε να είναι Polly Pocket House. Εμένα μου θύμισε... πώς είναι το coffin. Θα του βάλουμε και μια κορδέλα και ξεχνά... Κάσα. Κάσα, μπράβο, σαν κάσα. Θα βάλω και μια κορδέλα και θα είναι πολύ πιο όμορφο. Θα βάλω γλίτερο κορδέλα ασημένια. Μου αρέσει πολύ και στο Γιώργο, όπως φαίνεται, γιατί με το που είδε την κορδέλα ήρθε. So pretty, πια και φιλενάδο μου, και θα γράψω και μια ευχή και τέλεια. Κι άλλα φάγκο!
Όπως καταλάβατε, επειδή έφαγα εγώ κόλλημα με τα Φάνκο και Πάνος τη φετινή χρονιά, έχω βρει ευκαιρία και έχω πάρει δώρα σε φίλους μου Φάνκο. Αυτά είναι για τον αδερφό μου, δεν κάνω spoil γιατί δεν βλέπει τα vlog μας, και του έχω πάρει κάποιες φιγούρες από ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια και θα τα τυλίξω. Για να τα βάλω τυλιγμένα στη βαλίτσα και να τα βάλω στη Θεσσαλονίκη μόλις φτάσω κάτω από το δέντρο, μπαμ, όπως έρθω. Οπότε θα τυλίξω και αυτά που πήρα στους γονείς μου, στη θεία μου και αυτά, από εδώ, από εκεί. Θα τυλίξω όλα να είναι έτοιμα και περιποιημένα. Τύλιγμα δώρων σήμερα είναι το vlog. Δωράκια ready, δεν τα τύλιξα όλα γιατί δεν μου έφτασε το χαρτί για κάποια, αλλά δεν πειράζει, θα τα τύλιξω πάνω, it's okay. Και τώρα περιμένω τη Δαναούλα να μου έρθει επίσκεψη, να την αποχαιρετήσω κιόλας. Έλα! Τσιλάκι! Τι κάνεις, Φιλενάδα, αρχίζει όλα τα καλά σου. Καλά είμαι. Είμαι festive σήμερα. Ναι, είσαι. Τι κάνεις, σύλλη μου. Τι κάνεις, το κορίτσι μου, ρε. Το κορίτσι μου, ρε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Να σου κάνω καλίτσα. Είσαι πιο βαριά από το Γιώρε! Ναι! Κοίτα, είδα να ήταν τώρα τη κατά το δέντρο και τι είναι, Μπάρμπι Βασίλισσα! Ναι, το κουτί είναι λίγο έτσι, σαν να είναι όχι απλή η Μπάρμπι, αυτή που βγάζαμε το χειμώνα με το μεγάλο το φόρεμα, δηλαδή που δεν χωράει που το έχουν ανοιχτό το φόρεμα έτσι. Και δείτε τι ωραίο περιτύλιγμα. Ρε, εσύ είσαι θεά στα περιτύλιγματα, δεν μπορώ. Σε 5 λεπτά το έκανα. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να το Δεν έχω ιδέα φέτος τι μπορεί να μου έχει πάρει, ε. Πετέρω που είναι pop το τέτοιο, το χαρτί. Ούτε εγώ ξέρω. Κοίτα, είναι κάτι που το ήθελες, απλά δεν ξέρω αν το ήθελες αυτό. Υπήρχε μια δυσκολία στην όλη φάση. Πάμε. Περνάω τέλεια σήμερα με τα δώρα. Ναι, εσύ ξενίκη. Ναι, βίαιο. What? Μαλάκα, πού το θυμόσουνα! Πού το θυμόσουνα! Αλλά είναι και τα τρία μαζί. Εγώ νόμιζα ότι θα τα στέλνανε και τα τρία ξεχωριστά. Αλλά είναι και τα τρία μαζί. Εγώ ήθελα να σου τα έχω και τα τρία. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Είναι τέλειο, δεν πειράζει. Τα έχω διαβάσει και στα αγγλικά. Oh my god! Ρας! Τσάντρα Μπι έχει... Α, οκ, τώρα καταλαβαίνω γιατί κολλάς με το Funko Pops. Γιατί έχει το Τσάντρα Μπι με το Μπάνι! Ναι. Ρε εσύ, ο Μπάνι πότε ήταν ο Τσάντλερ? Στο Halloween party που είχε ντυθεί ο Ρος Σποτνίκ και πέρα την πατάτα με το... Α, καλά το θυμόμουν, εντάξει. Ναι. Τέλειο! Κλέα, το έχεις πάρει όλα! Κάντε! Αλήθεια! Κλαίω! Με τι χρωματωτώ! Τι λες, δε! Γαμάτο! Φίμι μου φίμι! Ρε! Εντάξει, κλαίω ότι είσαι όλη τη συλλογή! Ξέρω ότι δεν είσαι φαν των Φάνκο γενικά, αλλά λέω εντάξει, ρε φίλοι, είναι friends! Όχι, είναι τέλεια. Θα πω στην καινούργια μου βιβλιοθήκη στο σαλόνι. Θα τα πω στη σειρά. Λοιπόν, εγώ είχα να... δεν θυμάμαι καν να το έχω πει. Είχα ναι, πει. Το έχεις πει. Ναι. Ναι. Αλλά το έχεις πει έτσι φάση. Ναι. Κάποια στιγμή θες να πάρεις τα βιβλία. Ναι. Είχα πει ότι γενικά θέλω να πάρω το αγαπημένο μου βιβλίο, το His Dark Materials, που το έχω στα ελληνικά βέβαια, αλλά δεν μου αρέσουν τα εξώφυλλα του και είχα πει ότι θέλω να τα πάρω σε ωραία εξώφυλλα και επειδή θέλω σε ένα σημείο στο σαλόνι να κάνω τύπου βιβλιοθήκη, θέλω σιγά σιγά να έχω τα αγαπημένα μου βιβλία με τέλεια εξώφυλλα, ωραία στημένα και να τα διακοσμήσω και με τα Funko που έχω και τέτοια. Ότι κάποια στιγμή θέλω να το κάνω και μαλάκα που το θυμόσουνα. Είναι τέλειο. Δείτε εδώ, art. Πολύ πιο ωραίο από αυτό που έχω. Άντε για δεν είμαι σίγουρη αν ήθελες αυτό ακριβώς. Όχι, δεν δυσκολεύτηκα. Δηλαδή δεν ήξερα ποιο θεωρείται το καλό εξώφυλλο, ρε παιδί μου. Κανένα, ήθελα απλά ένα να είναι aesthetic. Γιατί αυτά που έχω στα ελληνικά είναι λίγο κάτι μπλε, κάτι πορτοκαλιά. Δεν μ' αρέσουν. Ήθελα να είναι κάτι aesthetic. Και το καλό είναι επειδή δεν κρατάς βιβλία εσύ, κρατάς μόνο 5-6. Τώρα που τα έχεις όλα μαζεμένα, δεν πιάνει για πολύ χώρο. Ισχύει, είναι τέλειο. Αυτό είναι ανυπομονώ να φτιάξω τη βιβλιοθήκη που θέλω. Αυτό θα το έχω τύπου έτσι. Όρθιο. Μπροστά, μπροστά να φαίνεται. Ναι. Είναι και χοντρό. Και το έχω διαβάσει και στα αγγλικά. Εντάξει. Μ' αρέσει. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα views. Τίτλος. Εμένα μου αρέσει. Η Δανάη με κάλιασε για τρίτη φορά στη ζωή της.
Ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι είναι πολύ χαρακτηριστικές οι σκηνές, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι απλά με ένα outfit basic, ξέρω εγώ. Ότι είναι, δηλαδή τις ξέρω, είναι εδώ με τη Smelly Cat. Εδώ είναι που έχει ντυθεί η Monica Catwoman και είναι στην ίδια σκηνή αυτά τα τρία. Ναι, αυτά τα τρία είναι η ίδια σκηνή. Η Rachel είναι εδώ που είχε πάει παρανυφάκι και της έχει κολλήσει το φόρμα στον κόλο. Α, εγώ νομίζω είναι από την κασέτα. Όχι, ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι το που τραγουδάει το Copacabana. Α, λες δεν είναι και το φόρμα πίσω στον κόλο. Αυτό θέλω να δω μετά. Θα ανοίξω τώρα τα μπορεί και όχι. Που με έψαχνε χθες ο Άλεξ, αλλά δεν με βρήκε και τελικά βρήκε την Δανάη και διάφυσε και το δικό μου. Το crop top έχει τέλειο χρώμα και λέει δεν έχω καταλάβει τι κάνουμε, που είναι η επιτομή της ζωής μου. Είμαι συνέχεια σε αυτή τη φάση, οπότε που ταιριάζει και μου αρέσει και μου αρέσει και το χρώμα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ατάκα από κάποια pop κουλτούρα ελληνική που δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, μπορεί και όχι. Και καλτσούλα, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Τέλεια. Τέλεια! Και αυτό είναι από το λατρός. Ναι, γιατί την είδα σήμερα μετά τις μπογιές πήγα και την είδα λίγο, έπιαμε και ένα κρασάκι στα γρήγορα. Α, τέλεια! Ήθελα να μου δώσει ένα έτσι δωράκι τα Χριστούγεννα και μου δώσει και αυτό για σένα. Ναι, είναι η Μαριάννα που μας κάνει τα νύχια από το λάτρος και αυτό είναι άρωμα καρύδα. Και έχει και λίγο δίκτυα στο βάσο. Καραμελίτσες. Καραμελίτσες, θες καραμελίτσα? Ναι, δώσ' μου καμία. Για να σε ποιά σ' αρέσει. Η μπάτερ. Αυτές οι πιο ωραίες. Ναι, 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 ναι. Μα να όλα πώς νιώθει που ξεκινάει το Jingle Week. Λοιπόν, παιδιά, έχουν κάνει ένα concept για το intro τους. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μου δείξε χθες τις φωτογραφίες η Δανάη και μου είπε πως θα είναι. Έκλαιγα ρε, μόνη μου γελούσα. Ήμουν στο κρεβάτι όταν μου τα έστειλε και γελούσα μόνη μου. Ανυπομονώ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ αστείο και πρωτότυπο. Άρα όταν θα ξανάρθω εγώ θα μπω σε άλλο σαλόνι. Ναι, αν καινούριο. Πάνω η κουπίτσα σου. Αυτή, όχι, αυτή είναι η παλιά. Αυτή είναι η δική σου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γεια. Θα τη χαρώ, μπορεί και όχι. Θα τη χαρώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Thank you. Κάναμε κουσκούς, χαλαρώσαμε, είδαμε βιντεάκια, κάναμε iPad date. Είχε φέρει και η Δανάη το iPad της και ζωγραφίζαμε μαζί και... Για λίγο, γιατί οι γονείς τα ξέραμε, εγώ έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου, τώρα η ώρα είναι πολύ αργά για μένα, είναι 12 και 10. Έχεις γίνει γιαγιάκα. Ναι. Ποια είσαι, δεν είσαι η Δανάη που ξέρω. Που κοιμόμουν 5 ώρες το πρωί, ναι. Το λιγότερο. Έτσι βέβαια, άμα σε σηκώνει το παιδί από τις 9. Και θα την πάμε τώρα σπίτι για να πάρω και την βαλίτσα που θα δανειστώ. Και μετά θα φτιάξω πράγματα. Είσαι still the friends. Γιατί είναι εύκολο δώρο. Ξέρουμε ότι της αρέσει το friends, οπότε λέμε θα της αρέσει. Θα δούμε το intro σε πρώτη προβολή. Ναι, ναι, ναι. Εσείς θα το δείτε αύριο. Φιλάκια! Bye! Σας παραδίδουμε τη σκυτάλη. Αυτό πες και πέρσι. Το είπα και πέρσι αυτό. Ναι, αυτό πες και πέρσι, το θυμάμαι. Δεν αλλάζει το χιούμορ μου. Ναι. Home sweet home. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, γιατί θα πάω να κάνω βαλίτσα για Θεσσαλονίκη. Να δω τι θα πάρω μαζί μου. Ζεστά ρούχα θα πρέπει να πάρω λογικά. Θα γίνει πιο πολύ κρύο από εδώ. Γιατί αύριο φεύγουμε. Δεν θα ανέβει αύριο βίντεο, επειδή θα είμαστε απλά στο δρόμο και θα πηγαίνουμε προς Θεσσαλονίκη και η Κυλκής αντίστοιχα. Θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, γιατί δεν θα τα πούμε μέχρι την πρωτοχρονιά εδώ στο YouTube. Θα σας δω από τη νέα χρονιά κατευθείαν. Κάπου αρχές μέσα Γενάρη θα ανέβει το επόμενο βίντεο, γιατί θα κάνουμε έτσι την αδειούλα μας να δούμε φίλους, συγγενείς, να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, όταν είναι να ανέβει θα σας πω, εννοείται όπως πάντα. Για τη νέα χρονιά δεν θα δώσω πολύ ελπιδοφόρες ευχές, γιατί δεν ξέρω αν θα φτιάξει όλο αυτό που ζούμε. Νιώθω ότι θα φάμε λίγη δυσκολία και προκλήσεις ακόμα. Παρ' όλα αυτά θα ευχηθώ υπομονή, κουράγιο και δύναμη, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Όλα θα πάνε καλά, θα είναι δύσκολα, αλλά we can do this. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να αξιοποιήσουμε την κάθε κατάσταση στη μέγιστη δυνατότητά της, ό,τι και να μας τύχει, να δούμε τι μπορούμε καλό να βγάλουμε από αυτό και πώς μπορούμε να γεμίσουμε το χρόνο μας δημιουργικά και παραγωγικά, ή
αν δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, να πάρουμε την ευκαιρία να την αδράξουμε και να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε, γιατί και αυτό μας χρειάζεται, δεν χρειάζεται να είμαστε όλη την ώρα στην τζίτα. Σας εύχομαι φυσικά υγεία, που είναι κλισέ μπανάλ, είναι το πρώτο πράγμα που λες πάντα, αλλά είναι και το πιο βασικό και γι' αυτό είναι και κλισέ. Να περάσετε τέλεια και ανυπομονώ να σας ξαναδώ του χρόνου! Μουά! Γιώρεκ, έλα εδώ να πεις ένα γεια. Έλα εδώ που σε λατρεύουνε. Έλα, κάνε έξι. Μουά! Εντάξει, αυτά. Μουά! Merry Christmas.